Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δίνουμε μάχες στα πλαίσια των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες για τις εμπορικές συμφωνίες και την προστασία των ελληνικών προϊόντων, αναφέρει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Ο Υπουργός σημειώνει ότι για τη φορολογία των αγροτών γίνονται προσπάθειες για κάποιες βελτιώσεις, ενώ για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, η απόφαση της κυβέρνησης να τα λύσει είναι δεδομένη. Στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του τομείς των συντάξεων και των φόρων που ζητούν οι θεσμοί από την Ελλάδα θα εστιάσει το προσεχές Eurogroup της 20ης Μαρτίου, όπως προκύπτει από έγγραφη ενημέρωση που παρήχε στην Ολλανδική Βουλή ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem. Από την ίδια έγγραφη ενημέρωση αποδεικνύεται πως οι Υπουργοί Οικονομικών της Ζώνης του Ευρώ συνδέουν τα αντισταθμιστικά μέτρα του ελληνικού προγράμματος με την υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων και όχι με την απλή επίτευξή τους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Νάρκη ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στα θεμέλια των ήδη ελληματικών ΕΦΚΑ και ΤΑΕΠ, συνιστούν οι εκκρεμείς συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά τους που πρέπει να απονεμηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Περισσότερες από 100.000 κύριες συντάξεις και 50.000 επικουρικές βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και 1 έως 2 χρόνια, ανεβάζοντας το συσσωρευμένο κρυφό έλλειμμα του ΕΦΚΑ κατακόρυφα, ενώ σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς το ύψος των εσόδων που τελικά θα εισπραχθούν, καθιστούν την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού επισφαλή. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 649,18 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,07%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.